Για πάλι, από μένα και ήρθε η ώρα για ένα ακόμα review. Σε αυτό το review θα δούμε το Elephone S7 και πιο συγκεκριμένα το μαύρο χρώμα και την έκδοση με τα 4GB RAM και 64GB εσωτερικού χώρου αποθήκευσης. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα βγαίνει και σε 2.16 και 3.32. Τα χρώματα τα διαθέσιμα είναι μπλε, πράσινο, χρυσό. Εμείς θα δούμε το μαύρο. Σε αυτό το σημείο όμως ήθελα να σου πω ότι ψινόμουν πάρα πολύ να φέρω το πράσινο. Δεν είναι το κλασικό πράσινο. Είναι ένα πράσινο σμαράγδι, χρυσομυγή. Είναι πάρα πολύ έντονο και είναι ένα διαφορετικό χρώμα από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Ναι, θα δεις χρυσό, θα δεις λευκό, θα δεις μαύρο, θα δεις άντε και μπλε, αλλά αυτό το χρώμα πραγματικά ήταν μοναδικό και με είχε ψήσει τότε που το κοιτάγαμε πριν 6 μήνες στο κινητό. Anyway, πάμε να δούμε το κινητό εδώ σαν συσκευασία. Βλέπεις εδώ πέρα ότι έχει εδώ πέρα Elephone, it's attitude, it's belief, it's Elephone S7. Bezel, stunning rear cover, full HD, in-cell screen, Android 6, front fingerprint και Radian Glass, ok. Elephone Communication εδώ πέρα, ρόηση πιστοποιήσεις, όλα CE κομπλέ και έρχεται σε αυτήν την απλή πολύ χάρτινη συσκευασία. Έχω τσιτάρει, το κινητό το έχω ανοίξει για να εγκαταστήσω μερικά προγραμματάκια, οπότε πάμε να δούμε εδώ πέρα. Ανοίγοντας το, βλέπεις κατευθείαν το κινητό, το αφαιρούμε από εδώ πέρα, θήκη από πίσω, μετά θα το δούμε εμφανισιακά και έρχεται με τη δουκούλα και αυτά εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα πάντα μου σπάνε λίγο τα νεύρα, αλλά θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να το βγάλω. Βγάλαμε αυτό και εδώ πέρα τώρα έχουμε μέσα στη συσκευασία. Ένα τουβλάκι και άλλο ένα τουβλάκι. Εδώ πέρα λογικά είναι ο φορτιστής του και είναι ευρωπαϊκός, σημαντικότατο για τους περισσότερους από εσάς. Κλασικός εδώ πέρα Elephone λευκός φορτιστής, παρόμοιος με το Elephone P7000 όσοι το είχατε, οπότε το βάζουμε εδώ πέρα στην άκρη. Εδώ πέρα λογικά, εντωμεταξύ, στο τεράστιο κουτί αυτό περίμενα να έχει και τούβλο και τέτοια, έχει μόνο το καλωδιάκι της Elephone. Αυτό που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι είναι micro USB το καλώδιο και δεν είναι κάποιο Type-C. Οπότε τις γρήγορες μεταφορές αρχείων τις ξεχνάμε. Βάζουμε αυτό στην άκρη, κοιτάμε εδώ πέρα τι έχει. Έχει το πινάκι για να βγάζει το SIM tray και έχει μέσα κάποια πραγματάκια της Elephone. Κλασικά η Elephone σαν εταιρεία ξέρεις ότι πάει και σε προσέχει. Σου βάζει θηκούλα, τυπική θηκούλα εδώ πέρα διάφανη για να προστατεύσει το κινητό σου. Που είναι πολύ θετικό στο συγκεκριμένο κινητό γιατί αυτό το ωραίο το design με τα edges και αυτά, ξέρετε όσοι έχετε και Samsung Galaxy S7 Edge ή S6 Edge και γενικά Edge κινητά, ότι είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή κανένα screen protector, καμιά θήκη δεν θα μπει ακριβώς. Τώρα ελπίζουμε και αυτό το screen protector και εδώ πέρα η TPU, η θηκούλα από πίσω να εφαρμόζουν τέλεια στο κινητό αφού μας το παρέχει η εταιρεία από την αρχή. Προσέξτε εδώ τη λεπτομέρεια, Exploded Proof Film. Αυτό είναι που κορυδεύει κλασικά το Note 7 της Samsung. Και εδώ πέρα το Quick Smart Guide. Εντάξει, δεν έχει τίποτα να σου πει παραπάνω. Ανοίγεις το κινητό και τα βρίσκεις μόνο σου. Λοιπόν, το βάζουμε αυτό στην άκρη και ήρθε η ώρα για το κινητό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να αφαιρέσω από εδώ πέρα τη μεμβράνη που έρχεται από το εργοστάσιο για να δούμε όσο πιο καθαρά γίνεται την οθόνη. Τι είπαμε για αυτό το κινητό, ότι καθιότανε πάρα πολύ για τον έτσι σχεδιασμό του. Και όντως δεν είναι αυτό το 2,5D κυρτό τζάμι που βλέπεις στα περισσότερα κινητά. Εδώ έρχεται και δένει πάρα πολύ ομοιόμορφα και από την αριστερή και από τη δεξιά μεριά η οθόνη με το main body. Μπροστινή κάμερα έχει άκι και αυτό εδώ το κουμπί είναι ο δέκτης δαχτυλικών αποτυπωμάτων που είναι και κουμπάκι φυσικό. Δηλαδή μπορείς να το πατήσεις. Οπότε θα τα δούμε αυτά αργότερα. Πάμε να δούμε και από την πίσω μεριά. Καθόμαστε και βγάζουμε εδώ. Βλέπεις ότι σου δίνει που είναι τα earphones εδώ πάνω και από την πάνω μεριά δεν έχει καμία άλλη απολύτως σύνδεση. Ούτε κάποιον noise cancelling μικρόφωνο μπορούμε να δούμε, ούτε κάτι άλλο. Η κάμερα είναι τοποθετημένη πάνω αριστερά. Έχει εδώ πέρα το απλό το λεντάκι του. Volume up, volume down rocker, το power button. Για να δούμε από κάτω. Εδώ πέρα σου λέει ότι είναι USB, είναι micro USB. Τι έχουμε πει εδώ πέρα. Ένα από αυτά τα δύο είναι το ηχείο, το άλλο είναι το μικρόφωνο. Και εδώ πέρα είναι το πινάκι που βάζουμε για να βγει το SIM tray. Το SIM tray είναι κλασικά hybrid, τα έχουμε ξαναπεί. Μία nano ή μία micro ή μία micro με μία κάρτα SD. Υπάρχει και η πατέντα αυτή που μπορείς να βάλεις, να κόψεις μία SIM και να βάλεις από κάτω μία micro SD. Αλλά δεν τη συστήνω ποτέ σε κανέναν. Από ό,τι βλέπεις τώρα εδώ πέρα, με μία γρήγορη παρουσίαση έχει γεμίσει το κινητό δαχτυλιές. Οπότε αυτό είναι ένα από τα μειονεκτήματα αυτού του ωραίου του εφέ εδώ πέρα με το γυαλί, το που δένει ωραία με την επιφάνεια. Και είναι πάρα πολύ γλώσσι ότι είναι δαχτυλομάγνητης. Το βλέπεις εδώ πέρα, δηλαδή με απλή χρήση, τελείως βασική χρήση, δηλαδή κρατώντας το 2 λεπτάκια, έχει γεμίσει δαχτυλιές και φτιάχνει αυτό το ωραίο το γλώσσι το αποτέλεσμα. Υπάρχουν πατέντες τις οποίες χρησιμοποιούν πάρα πολύ σε inox επιφάνειες που πάνε και βάζουν, ξέρω εγώ, baby oil, το κάνουν με ένα χαρτί και μετά το τραβάνε με ένα χαρτάκι μικροϊνών και δεν μένουν δαχτυλιές. Όποιος θέλει να το ρισκάρει μπορεί να πάει να δοκιμάσει αυτή τη μέθοδο γιατί το κινητό πραγματικά είναι τόσο όμορφο, χωρίς θήκες και οτιδήποτε, που είναι αμαρτία να το κάθεσαι να το κυκλοφορείς έτσι μέσα στη δαχτυλιά βρώμικο, αλλά είναι και επίσης μεγαλύτερη αμαρτία. Να πας να του βάλεις μια περίεργη θήκη που θα κουκουλώσει και το έτσι το design αλλά και το ωραίο το υλικό από πίσω. Οπότε πάμε να κάνουμε το boot να δούμε πώς συμπεριφέρεται το κινητό. Κλασικά Elephone εδώ πέρα, LL, υπομονή. Περιμένουμε.
Και από ό,τι βλέπεις, το μπουτάρισμα ήδη αρχίζει και μας πάει τα νεύρα. Παίρνει πάρα πολύ ώρα να μπουτάρει και ευτυχώς μπούταρε μετά από κανένα λεπτό. Γενικά δεν ήταν η πιο smooth εμπειρία στο άνοιγμα του κινητού. Και πάμε να δούμε το κινητό λίγο καλύτερα. Από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, κάτι λείπει. Η Elephone, επειδή θέλει να κρατήσει το design του Oval πλήκτρο εδώ πέρα, που είναι δέκτης δαχτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά και μεσαίο κουμπί και κουμπί αφής και γενικά να κάνει όλες τις δουλειές ένα πλήκτρο, πήγε και αφαίρεσε το back to button και το setting των button. Αυτό είναι για μένα ένα από τα πιο σπαστικά πράγματα, γιατί έχοντας χρησιμοποιήσει Xiaomi κινητά ή γενικά άλλα Android κινητά τόσα χρόνια, αυτά τα κουμπάκια εδώ πέρα βολεύανε αφάνταστα. Βέβαια, υπάρχει επιλογή να βάλεις on-screen buttons, αλλά τώρα είναι που είναι 5,5 inches η οθόνη. Να πάμε να χάσουμε και ένα κομμάτι από κάτω για τα κουμπάκια αυτά εδώ, δεν λέει καθόλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα και αριστερά-δεξιά, βλέπεις εδώ πέρα, αντούτοι έχω βάλει Geekbench και το YouTube, βασικές εφαρμογές που θα χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Το ρολόι, εδώ πέρα βέβαια υπάρχει ένα θεματάκι, ότι το παρατήρησα σε αυτό το θέμα τουλάχιστον, δεν σου γράφει την ημερομηνία. Ναι, θα σου γράψει εδώ 21 και 23, αλλά εδώ κάτω κάτι περίεργο γίνεται. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν μερικά μπαγκάκια ακόμα. Το πολύ θετικό είναι, πάμε να δούμε εδώ πέρα μαζί. Το πολύ θετικό είναι ότι την πρώτη φορά που άνοιξα το κινητό, εδώ πέρα ενημερώσει συστήματος, μου βγάλε κατευθείαν και έκανε ένα update. Σου έλεγε ότι έκανε κάποια bug fixes, ότι έφτιαξε μερικά θεματάκια που ήταν γνωστά από τους χρήστες. Και γενικά ξέρεις ότι η Elephone, σαν εταιρεία, αν και έχει μερικά κακά, σε θέμα υποστήριξης της κοινότητας, βοηθάει. Βγάζει συνέχεια updates και updates και updates που διορθώνουν μικροπροβληματάκια που δεν βρήκανε στα προηγούμενα. Τώρα τα πολλά updates βέβαια σημαίνουν ότι έχει και πολλά προβληματάκια, αλλά τέλος πάντων το προσπερνάμε αυτό. Από ό,τι βλέπεις, η τελευταία ενημέρωση έγινε 9 πρώτου 2017, S7 και εδώ είναι η έκδοση 97. Πάμε πίσω εδώ πέρα. Κατασκευαστής Elephone, αριθμός μοντέλου S7, έκδοση Android 6. Εδώ πέρα, μια χαρά, αριθμός kernel, αριθμός έκδοσης. Έχουμε γίνει και προγραμματιστές, τώρα πλέον κομπλέ. Και πάμε εδώ πέρα να δούμε μερικά πραγματάκια παραπάνω. Προγραμματισμένη ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, επιλογές για προγραμματιστές εδώ πέρα, κλασικό κρυφό μενού για devs. Μπορείς να κάνεις και για δύο πραγματάκια, ξεκλείδωμα OM, να μπορείς να επέμβει στο ελωτηριωτικό για να μπορείς να κάνεις ό,τι παραπάνω ενέργεια δεν σου επιτρέπει κανονικά το Android. Μετά πάμε εδώ πέρα, Task Manager. Από ό,τι βλέπεις το κινητό είναι full στα ελληνικά, απλά μερικά μενού δεν πήγε καν στον κόπο η Elephone να τα φτιάξει να κάνει την πλήρη μετάφραση. Από ό,τι πούμε εδώ πέρα το accessibility δεν το έχει διορθώσει, το intelligent gesture, έξυπνες χειρονομίες δηλαδή, δεν πήγε στη διαδικασία να το φτιάξει. Αργότερο review μπορεί να κάνεις να το φτιάξει αυτό. Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά, γλώσσα και εισαγωγή. Πάμε να δούμε εδώ πέρα. Από ό,τι βλέπεις δεν έχει μόνο ελληνικά, έρχεται με 500.000 γλώσσες εδώ πέρα. Ορθογραφικό έλεγχο έχει το Android Open Source Project, fingerprint password. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα γιατί έχω ακούσει τα χειρότερα για το δέκτη δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Μοτίβο, κάτσε να βάλουμε ένα μοτίβο εδώ της πλάκας, το κλασικό αυτό το γάμα. Συνέχεια, πάμε να βάλουμε και άλλο ένα γάμα. Συνέχεια. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε το δαχτυλικό μας αποτύπωμα. Ερχόμαστε εδώ πέρα στο μενού, ναι, ξεκλείδωμα, ωραία ιστορία. Συνέχεια. Βάζουμε το μοτίβο που φτιάξαμε πριν. Και τώρα σου λέει βρες τον αισθητήρα. Πού είναι ο αισθητήρας, εδώ που σου δίνει το κυκλάκι. Ωραία, τον βρήκα. Μετά τι κάνω, λέει βάλε το δάχτυλό σου στον αισθητήρα και ανασηκώστε το μόλις αισθανθείτε μια δόνηση. Κλασικά 10 πατήματα και μετά θα μας είναι το δάχτυλο κανονικά. Τι έχουμε πει, ότι πρέπει να το κουνάς λίγο. Δηλαδή μην πας εσύ σαν τον Uno και το πας πάνω κάτω στο ίδιο σημείο, γιατί θέλουμε να πιάσει και λίγο αριστερά και λίγο δεξιά. Οπότε πάμε εδώ να δούμε. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα της κρίσης. Πάμε να δούμε. Πάμε να κάνουμε άλλη μια δοκιμή. Λοιπόν, είπαμε, αυτό εδώ πέρα το κουμπί, άμα το πατήσεις μια φορά είναι το πίσω. Άμα το κρατήσεις πατημένο, σου βγάζει τις ανοιχτές εφαρμογές. Από ό,τι βλέπεις εδώ, η διαχείριση μνήμης είναι 2,18 GB από τα 4. Μια χαρά, με 0 εφαρμογές ανοιχτές. Και πάμε να δούμε το ξεκλείδωμα. Λοιπόν, από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα, η Elephone στο τομέα δαχτυλικού αποτυπώματος έχει μερικά θεματάκια. Το θέμα είναι ότι ο αισθητήρας αυτός είναι λίγο πιο κάτω από την οθόνη, οπότε δεν μπορείς να το αφήσεις μόνο απλά το δάχτυλο, πρέπει να το ασκήσεις και λίγη πίεση. Να κάνεις δηλαδή αυτό εδώ το πράγμα. Τώρα, άμα θες να κάνεις ένα smooth ξεκλείδωμα, δεν είναι και η καλύτερη λύση. Και από ό,τι βλέπεις ούτως ή άλλως, από την ώρα που παίρνει την εντολή να ξεκλειδώσει μέχρι να ανοίξει η οθόνη, περνάει τουλάχιστον 1,5-2 δευτερόλεπτα. Δηλαδή είναι από τα πιο αργά fingerprint sensors που έχω δει. Ειδικά άμα έχει συνηθίσει με Xiaomi, παιδιά, μετά είπαμε όλα σου βρωμάνε, αλλά αυτό εδώ πέρα είναι στην low κατηγορία δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Είναι περίεργο γιατί κινητά πολύ χαμηλότερη τιμή που έχουν πίσω το δαχτυλικό αποτύπωμα ξεκλειδώνουν πάρα πολύ πιο γρήγορα. Μέχρι και τον BIE των 50 ευρώ, ξέρω εγώ, το ένιωθα αρκετά πιο γρήγορο στο θέμα ξεκλειδώματος οθόνης με δαχτυλικό αποτύπωμα. Οπότε ναι, δεύτερο foul. Οπότε πάμε να δούμε εδώ πέρα.
Τώρα για το θέμα κάμερα, επειδή το έχω δουλέψει το κινητό αρκετές μέρες, μπορώ να σου πω ότι είναι ένα κλασικό κινέζο κινητό σε θέμα κάμερα. Έχει εισιτήρα τη Omnivision και όχι τη Sony, για με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Είναι αυτό που έχουμε πει 100 φορές. Σε συνθήκες καλού φωτισμού βγάζει μια χαρά φωτογραφίες ευκρινέστατες, ενώ σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού πάρα πολύ χιονάκι και θόρυβο. Οκ, okay, αναμενόμενο ήταν αυτό. Δεν σου πει η Elephone ότι βγάζει, ξέρω εγώ, ένα σούπερ φωτογραφικό κινητό και ένα βαρχίδα με κάμερα 55 MP. Οπότε είναι εκεί. Ιδιότητες εικόνας πάμε εδώ πέρα να τις αλλάξουμε λίγο. Μπορείς να αλλάξεις την ευκρίνεια, την απόχρωση, τον κορεσμό, φωτεινότητα και την αντίθεση. Βέβαια, άμα τα βάλεις όλα αυτά ανοιχτά, τα χρώματα θα φαίνονται κουκουρούκου, όπως φαίνεται το χέρι μου τώρα το πίσω πράσινο και ό,τι να είναι. Οπότε τα βάζουμε όλα στο μέτριο. Και να πάμε να βγάλουμε μερικά δείγματα εδώ πέρα από τα πράγματα που έχω πάνω στο γραφείο με συνθήκες καλού φωτισμού. Τι είπαμε, το κουμπάκι, άμα το ακουμπήσεις μια φορά, πάει πίσω. Οπότε, ερχόμαστε εδώ πέρα, κάδρο, πληροφορίες εικόνας, πάμε να δούμε εδώ πέρα στην φωτογραφία. Εξάλληψη κρατασμών, έχει ένα ψευτο ηλεκτρονικό κύμα stabilization, καταγραφή φωνής, εδώ χαμόγελο, αυτόματη ανίχνευση σκηνής. Μπορεί να αποθηκεύσει σε ρο τα αρχεία που βγάζουμε μέσα στις φωτογραφίες, που είναι πολύ θετικό. Μέγεθος εικόνας εδώ πέρα, το μέγεθος που βλέπεις είναι 13 MP. Μέγεθος περιεπισκόπησης θέλουμε να είναι 16:9, δεν θέλουμε 4:3, μια χαρά γέμισε εδώ η εικόνα. Και το ISO αυτόματα. Εντάξει, άμα εσύ είσαι τώρα ψηλοφωτογράφος, μπορείς να πας να το ρυθμίσεις. Πάμε να δούμε εδώ πέρα και στο βίντεο. Η ποιότητα βίντεο, παιδιά, αυτό είναι πάντα που με προβληματίζει. Έρχεσαι εδώ πέρα και πατάς χαμηλή, μέτριο, υψηλή και μετά fine και καλά, λεπτή. Τι να διαλέξεις, ποια είναι καλύτερη. Τέλος πάντων, εμείς το βάλουμε στη λεπτή εδώ πέρα και θα δούμε τα αποτελέσματα όταν θα τραβήξει το βίντεο. Οπότε πάμε να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες εδώ πέρα. Ας πούμε, θα βγάλουμε αυτό εδώ το μανουαλάκι. Έκανε ωραίο και γρήγορο focus, εμένα μου άρεσε και τα χρώματα από ό,τι βλέπω τουλάχιστον από την προεπισκόπηση είναι μια χαρά. Κάτσε να βγάλουμε και αυτό εδώ το μανουαλάκι. Κάτσε να βγάλουμε και το φίλο μας το Σάκη. Μια χαρά και πάμε να τραβήξουμε και ένα βίντεο sample. Έτσι ένα γρήγορο για να δούμε πώς θα πάει από θέμα σταθεροποίησης. Και πάμε να δούμε εδώ πέρα τις επιδόσεις του στο AnTuTu. Πριν όμως μπούμε στα benchmark, πρέπει να σου πω μερικά πράγματα για τον επεξεργαστή και γιατί η Elephone είναι απαράδεκτη σε θέμα pre-sale και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Το συγκεκριμένο κινητό έβγαινε σε τρεις παραλλαγές όπως είδαμε από πίσω από το κουτί: 2.16, 3.32 και 4.64. Όλες αυτές οι παραλλαγές είχαν μέσα τον Helio X20. Τι πήγε η Elephone η βρωμιάρα και έκανε μόλις βγήκε το κινητό και άρχισε να κυκλοφορεί? Μετά από έναν μήνα περίπου πήγε και έβγαλε και καλά το Limited Edition που είχε τον Helio X25 και μάλιστα σε περίπου την ίδια τιμή, δηλαδή 10 ευρώ παραπάνω. Που δεν το σκέφτεσαι και πας και τα δίνεις και παίρνεις το πιο αναβαθμισμένο μοντέλο. Οπότε εκεί πέρα την έτρωγες, δηλαδή πίστευες εσύ ότι πήρες το high-end top of the line μοντέλο της Elephone και τελικά πήρες ένα υποδεέστερο που αφού βγήκε το άλλο μετά από ούτε μήνα. Και μας ξενέρωσε η Elephone πάρα πολύ. Η Elephone επίσης κάνει κάποια κολπάκια σε θέμα με τα pre-sale. Σου λέει ότι το κινητό, ας πούμε, εσύ άμα το πάρεις pre-sale και δίνω δώσεις τα λεφτά μπροστά δύο μήνες πριν, όταν κυκλοφορείς θα το πάρεις σε μια χαμηλότερη τιμή. Και αυτό, παιδιά, σας λέω εγώ πάντα, ποτέ μην εμπιστεύεστε pre-sale, ειδικά καταστημάτων. Τι γίνεται, πάει η Elephone, σου λέει ότι το κινητό θα το πάρεις εσύ 160, αλλά όταν κυκλοφορήσει, εγώ θα το ανεβάσω τιμή και θα είναι στα 210. Και λες εσύ, ρε φίλε, ναι, εντάξει, θα δώσω τα λεφτά δύο μήνες πριν, θα δεσμευτούν, αλλά όταν βγει το κινητό, εγώ θα το πάρω σε τιμή ξεφτύλα. Περνάει ο καιρός, ναι, μεν την πρώτη μέρα που το αρχίζουν και το στέλνουν κάνει 210, και όσο είναι σε σένα στο δρόμο το κινητό, δηλαδή περνάει μια εβδομάδα, στις δύο εβδομάδες πέσω δεν το πάρεις, τη βρωμάδα εκείνη που έχει έρθει προς τα σένα το κινητό και είναι στα μέσα της διαδρομής Κίνα-Ελλάδα, τσακ, πάει η Elephone και ρίχνει τη τιμή ακόμα πιο χαμηλά για το pre-sale. Και κλαις. Αυτό το είχαμε πάθει παλιότερα και με το P7000 και με το P8000 και το P9000. Είναι μια τακτική που χρησιμοποιεί αρκετά συχνά η Elephone και μας έχει ξενερώσει. Αρκετά με αυτά, πάμε να δούμε όμως λίγο εδώ πέρα το AnTuTu.
Έτρεξα το τεστ του Αντούτου, πάμε να δούμε εδώ πέρα. Και τα αποτελέσματα που βλέπεις είναι 80.802 πόντι. Από ό,τι είπαμε, έχει μέσα 1620, έχει 4 GB RAM, οπότε ξέρεις ότι αυτό ανέβασε λίγο παραπάνω τον επεξεργαστή. Σε θέμα αποτελεσμάτων, πάμε να δούμε ποια κινητά είναι εκεί κοντά σε αυτή την κατηγορία. Είναι εδώ πέρα το Galaxy Note 5, είναι το Galaxy S6 Edge Plus και γενικά εκεί στην κατηγορία 80, 81, 83 παίζουν πάρα πολλά μοντέλα. Οπότε είναι αυτό, το ranking του είναι μια μέτρη συσκευή, όπως είπαμε, με 1620 αναμενόμενα τα αποτελέσματα. Πάμε να φύγουμε από το Antutu και πάμε να δούμε και εδώ πέρα τώρα στο σημείο που θα δείξει τη διαφορά του ο 1620, ο δεκαπύρινος, σε σχέση με τα άλλα κινητά. History εδώ πέρα και πάμε να δούμε. 1548 single core score και multi core 3517. Περίμενα μεγαλύτερο να σας πω την αλήθεια στο multi core, αλλά είναι μια χαρά επιδόσεις και για single core αλλά και για multi core score. Λοιπόν, οπότε από θέμα επιδόσεων το κινητό είναι μια χαρά. Πάμε να ανοίξουμε εδώ πέρα και το YouTube να δούμε από θέμα αναπαραγωγής και μουσικής πόσο δυνατά ακούγεται. Όπου τι έχουμε εδώ, σε Xiaomi Bluetooth Final. Άντε να κάνουμε μια σπολιεριά. Πάμε να ανοίξουμε αυτό. Το ηχείο του είναι στην καλύτερη περίπτωση μέτριο. Από ό,τι βλέπεις είναι το που θα μετρήσουμε από το κάτω μεριά. Ακόμα review στο συγκεκριμένο review θα δούμε τα Xiaomi Wireless Bluetooth 4.1 Sport Earbuds. Από ό,τι καταλαβαίνεις η Xiaomi με το ρούμα. Μιλάει εδώ πέρα ο τύπος και μετά. Τα ακουστικά της Xiaomi, ναι. Λοιπόν, από ό,τι βλέπεις έχει αυτή τη χάρτινη συσκευασία. Έχει αυτό το ωραίο υφεδάκι που τα έχει βάλει σαν να είναι καρδούλα. Οκ, μια χαρά στο μάτι. Χάρτινο από εδώ, χάρτινο από εκεί. Έχει εδώ πέρα αυτό το πλαστικό γύρω-γύρω που. Ή μπορεί να κάθεις στο κρεβάτι και να ράζεις και να θες να βλέπεις ξέρω τα δικά μου τα βίντεο. Από αναπαραγωγή εδώ πέρα υλικού βίντεο βλέπεις ότι είναι μια χαρά, δεν είχε κάποια κολλήματα. Λίγο εδώ πέρα με το πάτημα εγώ έχω ένα θεματάκι. Θέλει, μου φαίνεται λίγη παραπάνω δύναμη από ό,τι έχω συνηθίσει. Πάμε να δούμε τι άλλες ρυθμίσεις έχει εδώ. Πάμε να κλείσουμε και τις εφαρμογές. Τι είπαμε, ότι το κρατάς πατημένο για να τα βγάλεις όλα. Και πάμε να δούμε τι άλλο μπορούμε να δούμε σε αυτό το κινητό. Βασικά δεν μπορούμε να δούμε τίποτα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για τα τελικά συμπεράσματα. Δεν σας κρύβω ότι ήμουν πάρα πολύ επιφυλακτικός να ξαναπάρω ένα κινητό της Elephone. Ο λόγος ήταν απλός. Είχα πάρει το Elephone P7000 για την κοπέλα μου και μετά από λίγο καιρό αντικρίσαμε αυτό. Με κάποιον περίεργο τρόπο η μπαταρία πήγε και εγκαστρώθηκε με το κινητό και από ό,τι βλέπεις εδώ πέρα κοντεύουν οι 9 μήνες οι οποίοι θα κάτσει να εκραγεί και θα σκάσει στη μούρη μας. Για μένα αυτό εδώ το κομμάτι ήταν απαράδεκτο. Οκ, καταλαβαίνω ότι θες να έχεις budget κατηγορία κινητά, ότι προσπαθείς να κόψεις από παντού, αλλά η οικονομία σε μπαταρία είναι για μένα το πιο μεγάλο φάουλ που μπορείς να κάνεις. Οκ, το Elephone P7000 αναδείχτηκε προβληματικό μοντέλο. Είχαν θέματα με την οθόνη, με αποχρωματισμούς, με κιτρινίλες, με την μπαταρία. Γενικά ήταν ένα από τα πιο ελαττωματικά μοντέλα που είχαν κυκλοφορήσει από κινέζικο κατασκευαστή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η Elephone στάθηκε στα πόδια της και πήγε και διόρθωσε τα λάθη της. Με το Elephone P8000, P9000 δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Τα κινητά δουλεύανε μια χαρά. Ναι, οκ, το failure rate ήταν πάρα πολύ χαμηλό, αλλά όπως είναι λογικό σε αυτή την κατηγορία, πάντα θα υπάρχουν και κάποια ελαττωματικά μοντέλα. Δεν μπορώ να πω ότι η Elephone είναι ίδιας ποιότητας με την Umi, η οποία πήγε και μας έβγαζε back-to-back 5-6 κινητά και χάσει τελείως την εμπιστοσύνη από μένα, αλλά πίστευα ότι αφού έβγαλε και 3 μοντέλα που δεν υπήρχε κανένα απολύτως πρόβλημα, να της δώσω μια δεύτερη ευκαιρία. Και δεν το μετάνιωσα. Δεν το μετάνιωσα. Παιδιά, τώρα κοιτάξτε να δείτε. Το συγκεκριμένο κινητό, ναι, και η έκδοση μάλιστα που έχω πάρει είναι εκεί γύρω στα 220 ευρώ. Καταλαβαίνω ότι θα γυρίσει τώρα για να μου πει ρε φίλε, με 220 ευρώ παίρνω το Mi 5. Ή παίρνω, ξέρω εγώ, δίνω άλλα 30 και παίρνω το Mi 5S. Γιατί να πάω να πάρω το Elephone. Παιδιά, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Design, πρώτα απ' όλα, το λέω και το ξαναλέω, παιδιά, γιατί πραγματικά έχω περάσει πάρα πολλά κινητά από τα χέρια μου και είναι ένα από τα πιο όμορφα. Τουλάχιστον για το δικό μου. Ξέρεις, τώρα είναι υποκειμενικό αυτό, αλλά κοίτα, αυτό εδώ πέρα το έτσι, το design και όλα αυτά είναι που έκανε τον κόσμο να το ρευστεί και να κάθεται να δημιουργείται όλο αυτό το hype. Εντάξει, τα υλικά εδώ πέρα, η γυαλιστερή του, η πλάτη, όλα μια χαρά. Άλλο ένα χαρακτηριστικό που ξέρεις ότι θα δώσει παραπάνω για να το έχεις είναι η ύπαρξη του stock Android, είναι η ύπαρξη του 800, αλλά και τα ελληνικά straight out of the box. Τα έχουμε ξαναπεί, παιδιά, ότι άμα πας εσύ να δώσεις ένα κινητό σε κάποιον που έχει συνηθίσει Android κινητά εδώ και τόσο καιρό και πας και του δώσεις ένα με MIUI, NUI που θέλει bootloaders, που θέλει ROMs, που θέλει ξεκλειδώματα, το έχει χάσει το παιχνίδι. Ο άλλος θέλει ένα κινητό που θα πάει να του βάλει μπαταρία, θα πάει να το ενεργοποιήσει και θα έχει κατευθείαν τα ελληνικά του, θα πιάνει σήμα παντού και δεν θα έχει καμία έννοια απολύτως για επαναβαθμίσεις ή οτιδήποτε. Θα γίνονται όλες over the air. Οπότε για αυτή την ευκολία θα πρέπει να πληρώσεις κάτι παραπάνω. Οπότε φτάσαμε στα τελικά συμπεράσματα. Να το πάρω, να μην το πάρω, μήπως ξέρω εγώ να πουλήσω το θέμα της 800 και να πάω μήπως σε κάποιο άλλο κινητό, Xiaomi ή οτιδήποτε άλλο. Κοίτα να δεις, τα έχουμε ξαναπεί. Είναι όλα θέμα προτεραιοτήτων. Θες να έχεις την 800, θες να έχεις το Android, θες να έχεις τα ελληνικά straight of the box, θες να έχεις αυτό το πάρα πολύ ωραίο design. Θα πας και θα τα σκάσεις. Ναι, μεν δεν είναι το τέλειο κινητό, ειδικά αυτό εδώ πέρα το θέμα με το δαχτυλικό αποτύπωμα, εμένα μου ψιλοσπάει τα νεύρα. Η αφαίρεση των δύο κουμπιών εδώ αριστερά-δεξιά, από ηχείο δεν είναι κάτι τρομερό.
νερό, είναι ένα μέτριο χιάκι. Η κάμερά του είναι ικανοποιητική, κλασική κινέζικη, δηλαδή μην περιμένετε τώρα συγκρίσεις με Samsung Galaxy S7 Edge ή LG G4. Η κάμερά του είναι η βανιά βασική, απλή κινέζικη. Αυτό, παιδιά, τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα θέματα με το κινητό. Αυτό δεν πάμε να λέει ότι σαν κινητό και για τα λεφτά του και για το design του και για τις επιδόσεις του είναι μια χαρά. Τίμιο. Μην πάμε τώρα και συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Μην πας να μου συγκρίνεις τώρα κινητά με τον 820, ο οποίος δεν έχει την 800 και δεν μπορεί να παίξει καλά στη χώρα μας. Ή ότι θέλεις κάλεσμα για μια ROM. Αλλιώς, άμα ήταν έτσι, θα παίρναμε όλοι τα ZUK, θα παίρναμε τα Mi 5, θα παίρναμε και τα LEMAX και θα ήμασταν ικανοποιημένοι. Όχι, παιδιά. Είναι αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλές ανάγκες εκεί στην αγορά που πρέπει να καλυφθούν όλες και αυτά τα κινητά τύπου Elephone ή Verni, που θα φέρω και το Apollo να το δούμε, είναι η καλύτερη επιλογή και αναγκαστικά θα πας να σκάσεις το κάτι παραπάνω. Anyway, αυτά από μένα. Γεια σας.